Το τελευταίο χρονικό διάστημα, βέβαια, συνεχεί τα τροχαία συμβάντα και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι μια εξέλιξη, ένα φαινόμενο το οποίο τι να λάβει, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Δεν φταίει μόνο, δεν φταίνε μόνο οι δρόμοι, το κακό βέβαια οδικό δίκτυο, εθνικό και επαρχιακό, αλλά φταίει και η ίδια η οδηγική συμπεριφορά, η παιδεία μας, η παιδεία τουλάχιστον, στη νέα γενιά που δεν υπάρχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και πολλά τα παραδείγματα. Βλέπουμε μια χαρακτηριστικά πλάνα της Δήμητρας από τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια 42χρονη μαραθωνοδρόμος, βέβαια, δρομέας, ποδηλάτισσα, η οποία έχασε τη ζωή της καθώς παρασύρθηκε από ένα φορτηγό, γεμίζοντας με θλίψη το κίνημα των δρομέων σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα δώσουμε συνέχεια, θα αναφερθούμε στο θέμα σήμερα. Δεν μπορούμε να μην το πράξουμε. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας στα τροχαία συμβάντα. Θα πάμε στην Αθήνα, θα συναντήσουμε ένα φίλο της εκπομπής, τον Γρηγόρη του Σκουλαρίκη. Είναι μαραθωνοδρόμος. Γρηγόρη, να σε καλησπερίσω, να σε ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Κρήτη TV. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε με αφορμή έτσι ένα δυσάρεστο γεγονός, δυστυχώς. Ένα δυσάρεστο γεγονός, βέβαια. Για αυτή τη φορά θα τα πούμε, συνήθως στέλνουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Αυτή τη φορά να στείλουμε ένα μήνυμα να προβληματιστούν κάποιοι. Γνωρίζω ότι με την κοπέλα γνωριζόσουν προσωπικά. Γνωριζόμασταν προσωπικά με τη Δήμητρα, έπεσε κεραυνός σε νεθρία που λέμε η είδηση του θανάτου της. Η Τρίτη ήταν γενικά μια πολύ δύσκολη μέρα. Ξεκινήσαμε το πρωί μαθαίνοντας ότι υπήρχε ένα σοβαρό τροχαίο με ποδηλάτισσα στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίσαμε ότι η ποδηλάτισσα είχε χάσει τη ζωή της. Όταν ήρθαν οι πρώτες εικόνες από το σημείο του συμβάντος με το ποδήλατο, επειδή είδαμε τον τύπο του ποδηλάτου, καταλάβαμε ότι πρέπει να ήταν κάποια γνωστή αθλήτρια. Δυστυχώς ήρθε η επιβεβαίωση μετά από λίγη ώρα ότι ήταν η Δήμητρα Ιορδανίδου. Τι να πω, εδώ εμείς ήμασταν στο γραφείο και την ώρα δουλεύαμε. Πραγματικά σοκαριστήκαμε όλοι εδώ και στην ομάδα του Running News. Δυστυχώς λόγω δουλειάς αναγκαστήκαμε και εμείς έπρεπε να μεταδώσουμε τα νέα, τα συγκεκριμένα, ότι η Δήμητρα ήταν η συγκεκριμένη κοπέλα που έχασε τη ζωή της, η οποία ήταν πρωταθλήτρια μαραθωνοδρόμος, είχε διακρίσεις σε όλους τους αγώνες που συμμετείχε, με αποκορύφωμα δύο χάλκινα μετάλλια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα μαραθωνίου, αλλά το θέμα ήταν ότι ήταν σε όλα μέσα. Ήταν αθλήτρια που λέμε φόρου ζωής. Ήταν γνωστή σε όλο το πανελλήνιο, γιατί συμμετείχε σε αγώνες σε όλη την Ελλάδα. Ήταν γνωστή σε όλους, σωστά, Γρηγόρη. Ήταν γνωστή σε όλους. Μέχρι και στην Κρήτη, στο μαραθώνιο Αρκαλοχωρίου, έτσι είχε τρέξει, με μαραθώνιο της Κρήτης είχε τρέξει. Τι να πω, ήταν ένα μεγάλο σοκ αυτό για όλη την αθλητική κοινότητα. Όχι μόνο γιατί η Δήμητρα ήταν πάρα πολύ γνωστή, αλλά ήταν κάτι που θα μπορούσε να έχει συμβεί στον καθένα, πιστεύω. Ποιοι κίνδυνοι, εσύ τρέχεις καθημερινά έξω και με την κορούλα σου μάλιστα, δεν ξέρω, σας σέβονται οδηγοί, δικυκλιστές, ποιο είναι το σκηνικό, να χτυπήσουμε ένα καμπανάκι. Όσον αφορά με την κόρη μου, την Αγγελική, τρέχουμε σε σχετικά ελεγχόμενο περιβάλλον. Ναι. Έτσι, δεν βγαίνουμε έξω στον δρόμο με την κίνηση, τρέχουμε στους δρόμους του Πολυτεχνείου, αλλά επειδή εγώ κάνω και πολύ ποδηλασία λόγω τριάθλου, διάθλου που ασχολιόμουν χρόνια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί οδηγοί οι οποίοι πραγματικά δεν σε βλέπουν. Δηλαδή, ο τύπος του ατυχήματος, το οποίο είναι πλάκι η Δήμητρα, δυστυχώς, είναι ένας κλασικός τύπος ατυχήματος, ο οποίος συμβαίνει πολύ συχνά. Πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω αυτό με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι όποιοι κάνουν ποδηλασία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους έχει κλείσει αυτοκίνητο φορτηγό σε στροφή με αυτόν τον τρόπο ότι δεν σε είδε. Δεν σε είδε καθόλου. Εμένα μου έχει τύχει πριν λίγο καιρό, δηλαδή όχι πάρα πολύ, πριν λίγους μήνες, μου έχει τύχει πραγματικά σε κεντρικό δρόμο, σε κεντρική λεωφόρο να με προσπεράσει φορτηγάκι και αμέσως μετά να στρίψει και να με κλείσει μέσα. Δεν ξέρω πώς τη γλίτωσα, δηλαδή, σε εκείνη τη φάση. Μάλλον επειδή ήταν λίγο ανηφορικός ο δρόμος. Μάλιστα. Και απλά δεν είχα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δεν σας βλέπει κανείς, δεν σας υπολογίζει εντός εκτός αγωγικών κανείς. Δεν θα ήθελα να το θέσω τόσο γενικά κανείς, έτσι, μην είμαστε απόλυτοι. Εντός αγωγικών πάντα, βέβαια, εννοείται αυτό.
υπάρχει μια μεγάλη μερίδα οδηγών που πραγματικά συμπεριφέρονται λες και δεν υπάρχει στο δρόμο. Αυτό σε συνδυασμό με το κατατόπους έτσι κακό οδόστρωμα, με λακκούβες, με σαμαράκια, με κακοτεχνίες εν πάση περιπτώσει ή πολλές φορές έργα που γίνονται έργα επί έργων κτλ. Αυτό γίνεται πολύ ευαίσθητο στους ελιγμούς για ένα ποδήλατο ή ακόμα και σε μια δύσκολη κατάσταση στο πώς θα μπορέσεις λίγο να ελιχθείς, να ξεφύγεις. Γρηγόρη, να βάλουμε μια ανωτελεία. Αν μου επιτρέπεις, θέλει να κάνει μια παρέμβαση ένας εκπαιδευτής οδήγησης εδώ και πολύ γνωστός και πρώην πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών, ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊμαράκης. Κύριε Μεϊμαράκη, να σας καλησπερίσω. Ακούσατε τον Γρηγόρη το Σκουλαρίκη, φίλος της εκπομπής, πολύ γνωστός δρομέας μαραθωνοδρόμος. Μας έχει συγκινήσει πάρα πολλές φορές και ακούσατε τον προβληματισμό και το σκηνικό και την εικόνα που αντικρίζει καθημερινά. Ένα γρήγορο σχόλιο θέλω από εσάς. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Όντως, πολύ σωστά το λέει ο Γρηγόρης, ο φίλος ο Γρηγόρης. Κινούμαστε όλοι στον ίδιο δρόμο. Βλέπετε ότι τα τροχαία δυστυχήματα, κατά τη γνώμη μου, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Και ένα παραπάνω εδώ στο νησί μας, με 46 ήδη νεκρούς να θρυνούμε και πριν ακόμα ολοκληρωθεί, τελειώσει το χρόνο μας το 2021. Βλέπετε ότι δεν κάνουν διακρίσεις. Όταν θα πρέπει να σταματήσουμε κάποια στιγμή να χάνουμε νέους ανθρώπους γεμάτους ζωή, και ειδικά για την κοπέλα αυτή, γεμάτη ζωή κυριολεκτικά, να μην έχουν πια άλλους ανάπηρους. Άσχετα με τα, όταν θα χάνετε, κύριε Παναγιώτοπουλε, μια ανθρώπινη ζωή, και ειδικοί πολλές φορές βλέπετε σε μικρή ηλικία, δεν έχει καμία σημασία αν ήταν πλούσιοι, φτωχοί, αν είχαμε δουλειά ή δεν είχαμε. Ο πόνος είναι τόσο μεγάλος που όλα τα υπόλοιπα είναι ασήμαντα μπροστά του. Πιστέψτε με, έτσι είναι και το βλέπετε. Άρα λοιπόν έχει να κάνει καθαρά με εμάς, πάλι με τον παράγοντο άνθρωπο. Γιατί άνθρωπος στο ποδήλατο, άνθρωπος και στο τιμόνι. Με πολύ τραγικές συνέπειες όταν δεν υπάρχει προσοχή σε αυτό. Μάλιστα. Γρηγόρη, ας το δούμε ατομικά. Δεν ξέρω τι να πω σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς. Να κάνω μια επισήμανση ακριβώς για αυτόν τον λόγο, όπως είπε ο φίλος Αλέξανδρος, επειδή και οι άνθρωποι είναι στο τιμόνι και οι άνθρωποι είναι στα ποδήλατα. Πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει ένα, ειδικά με τα φορτηγά, υπάρχει αυτό που λέμε το τυφλό σημείο. Οι ποδηλάτες πλάγια και πίσω στα φορτηγά δεν φαίνονται καθόλου. Δεν τους βλέπει ο οδηγός καθόλου. Για έναν ποδηλάτη πρέπει να αποφεύγει διαροπάλου να κινείται, να βρίσκεται πλάγια πίσω και δίπλα σε ένα φορτηγό. Δεν τον βλέπει, μάλιστα, είναι βέβαιο, δηλαδή μάλιστα. Δεν τον βλέπει από τις καθρέφτες. Γρηγόρη, βέβαια, θα πρέπει να πάμε σε break. Να σε ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Είναι πολύ χειρό το μήνυμα. Είναι δύσκολη στιγμή. Γνώριζες την κοπέλα. Μακάρι να τα ξαναπούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες. Ξέρεις ότι μας ανεβάζει την ψυχολογία εδώ στην εκπομπή. Να σε ευχαριστήσω θερμά και να σε καλησπέρισω από Κρήτη. Είχα πάρα πολλά που να πω και για τη Δήμητρα, αλλά ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Τιμή μας. Να σας ευχαριστήσω, ο κύριος Μεϊμαράκης, να παραμείνει στη γραμμή.